Κύριε Σοφιανέ, εσείς είστε κουκουέ, εδώ και καιρό έχετε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση γενικά για τον χειρισμό της πανδημίας και όσον αφορά την στελέχωση των δομών υγείας, αλλά γενικά και όσον αφορά την προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση στα θέματα αυτά. Πολύ σωστά εντοπίζετε την κριτική μας, η οποία ξεκινάει από την έναρξη της πανδημίας. Εμείς θα μείνουμε στις δικές μας καταγγελίες ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ότι έχουμε θανάτους που φτάνουν τον αριθμό 100 καθημερινά, ότι έχουμε 8 νοσοκομεία τα οποία 3 διαδοχικές κυβερνήσεις στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη τα έκλεισαν και παραμένουν κλειστά τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχουμε μια λογική η οποία μετράει το κόστος, το πόσο κοστίζει δηλαδή ο ασθενής και αντιμετωπίζει τα νοσοκομεία σαν ξενοδοχεία τα οποία όταν δεν έχουν πληρότητα δεν χρειάζονται να είναι ανοιχτά. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την εγκληματική πολιτική διαχείρισης αυτής της πανδημίας, η οποία συνεχίζεται μετρώντας κύματα, εμείς λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί η δημόσια υγεία, πρέπει τώρα, γιατί δεν έχουμε τελειώσει, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Δεν μπορεί να δεχόμαστε να κερδοσκοπούν, να βγάζουν εκατομμύρια καθημερινά ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας και να έχουμε σχεδόν 80% αναστολή χειρουργείων, γιατί δεν είναι μόνο, έχει καταντήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε καιρό πανδημίας σύστημα μιας νόσου, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ανάγκες και σε άλλους και σε άλλα νοσήματα και σε άλλη αγωγή απέναντι σε ασθενείς είναι επιτακτική και είναι καθημερινός ο Γολγοθάς που δίνουν γιατροί και νοσοκομιακοί, οι οποίοι δίνουν τη μάχη και ταυτόχρονα αγωνίζονται, διεκδικούν, απεργούν, κάνουν στάσεις εργασίας, αναδείχνουν αυτές τις ελλείψεις και αυτές τις ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει, αλλά δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σοφιανέ. Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε ότι εδώ που έχουμε φτάσει, εάν δεν πάρθουν ριζικά διαφορετικά μέτρα από αυτά που δεν πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς, θα συνεχίσουμε να μετράμε θύματα μιας πολιτικής η οποία επιμένει να βλέπει την αντιμετώπιση της πανδημίας με όρους οικονομίας αγοράς. Θεωρούμε λοιπόν ότι εκτός από τα μέτρα της αναγκαίας γενίκευσης του εμβολιασμού πρέπει να πάρθουν μια σειρά μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία. Ο πληθυσμός ο μαθητικός είναι πληθυσμός ο οποίος νοσεί, φυσικά νοσεί με τους όρους της ηλικίας. Να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την πρωτοβάθμια υγεία. Να πάρθουν μέτρα τα οποία θα μείνουν και για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και χρειάζεται να συγκρουστούμε με μια πολιτική η οποία κυριολεκτικά βλέπει την υγεία σαν ένα εμπόρευμα το οποίο το πουλάει για να βγάλουν κέρδος κυριολεκτικά για την επόμενη μέρα οι επιχειρηματίες σε αυτό το χώρο. Μία κουβέντα μόνο, δεν σχολιάσαμε τη χτεσινή παρέμβαση της κυβέρνησης κυριολεκτικά να ποινικοποιήσει τη σχολική διαρροή. Προσέξτε, έχουμε σχεδόν 11% του μαθητικού πληθυσμού σε σχολική διαρροή και η κυβέρνηση διαλέγει το βολικό αντίπαλο, αυτόν που αρνείται τη μάσκα ή το εμβόλιο αντί να πέσει στο κοινωνικό πρόβλημα.